Γεια σε όλους. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κατεβάσετε το Assassin's Creed Unity. Λοιπόν, αρχικά θα μπείτε θα ανοίξετε τον browser. Θα πατήσετε The Pirate Bay, τη συντομογραφία. Θα πατήσετε το πρώτο που είναι thepiratebay.org. Μετά στην αναζήτηση θα πατήσετε Assassin's Creed Unity. Όλο αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπετε. Θα πατήσετε εδώ πέρα να κάνει αναζήτηση. Εδώ πέρα σας βγάζει ό,τι έχει βρει. Λοιπόν, θα κατεβάσετε αυτό εδώ πέρα που λέει Assassin's Creed Unity Reloaded. Μην μπερδευτείτε γιατί έχει κι άλλο ένα εδώ πέρα. Θα κατεβάσετε αυτό εδώ πέρα. Που έχει πιο πολλούς χρήστες που το κατεβάζουν και που το ανεβάζουν. Λοιπόν, θα πατήσετε στο link αυτό εδώ πέρα και μετά θα πατήσετε Get This Torrent. Θα το κατεβάσετε με το πρόγραμμα που έρχεται για να κατεβάζετε torrent και θα σας το κατεβάσει. Είναι 36 GB, θα πάρει αρκετό χρόνο. Λοιπόν, άμα δεν το βρίσκετε το link, τότε θα σας το βάλω σε καρφιτσωμένο σχόλιο, αλλά πιστεύω είναι πολύ εύκολο, για να μην σας το βάζω συνέχεια τα link. Είναι εύκολο να το βρει ο καθένας σας. Λοιπόν, εγώ το έχω κατεβάσει ήδη. Είναι αυτός εδώ πέρα ο φάκελος. Λοιπόν, θα σας έχει αυτό εδώ πέρα το συμπιεσμένο αρχείο, βασικά θα σας έχει αυτό εδώ πέρα τα τρία αρχεία. Και για να σας βγάλει τα υπόλοιπα θα κάνετε σε αυτό εδώ πέρα το συμπιεσμένο δεξί κλικ από συμπίεση εδώ. Θα πάρει λίγη ώρα η αποσυμπίεση, θα πάρει γύρω στο 20 λεπτό και θα σας βγάλει τα υπόλοιπα αρχεία. Λοιπόν, βασικά πριν κάνετε την αποσυμπίεση, να κλείσετε το antivirus, γιατί όπως σε όλα τα παιχνίδια, έτσι και σε αυτό, τα antivirus βγάζουν εσφαλμένο ιό για τα crack, γιατί από την ώρα που δεν είναι αυθεντικά τα παιχνίδια, τα αντιβάρια τα ανιχνεύουν ως ιό, αυτό που τα κάνει να μοιάζουν αυθεντικά. Λοιπόν, οπότε, αφού έχετε κλείσει το αντιβάριος, κάνετε αποσυμπίεση και μετά τρέχετε το αρχείο εγκατάσταση, το setup.exe. Λοιπόν, εδώ πέρα τον αφήνετε το φάκελο έτσι όπως είναι, πατάτε next. Αυτό εδώ πέρα τα αφήνετε έτσι όπως είναι. Να σας βγάλει δηλαδή ένα εικονίδιο στην επιθανή εργασία και ένα στο μενού. Τα αφήνετε και μετά πατάτε εγκατάσταση. Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση, η οποία παίρνει περίπου και αυτή κάνα 20 λεπτό με μισάωρο, θα σας βγάλει μετά να εγκαταστήσετε άλλα δύο αρχεία. Είναι το DirectX και ένα της Microsoft, αν θυμάμαι καλά. Microsoft Visual CAD. Λοιπόν, θα την κάρτε και τις δύο επιλογές που θα σας έχει, ώστε να τα κάνει εγκατάσταση. Απλά με το που ανοίξει το κάθε παράθυρο εγκατάσταση και το κάθε πρόγραμμα, απλά θα πρέπει να επιλέξετε ότι συμφωνείτε με τους όρους που θα λέει I agree και κάτι, ώστε να πάτε στο επόμενο βήμα και να γίνει εγκατάσταση. Δύο τέτοια παράθυρα θα σας βγάλει και μετά θα σας έχει βγάλει το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας. Λοιπόν, θα είναι αυτό εδώ πέρα το αρχείο. Μπορεί καμιά φορά να μην σας έχει το εικονίδιο του παιχνιδιού και να είναι και το παράθυρο. Αυτό δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, τώρα πάμε για το crack. Θα μπείτε στο φάκελο του crack. Θα επιλέξετε όλα τα αρχεία. Θα κάνετε δεξί κλικ αντιγραφή. Και άμα δεν θυμάστε τον φάκελο που έχετε κάνει εγκατάσταση, θα πάτε στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας. Θα πατήσετε δεξί κλικ άνοιγμα θέση αρχείου. Θα σας βγάλει τον φάκελο που έχει γίνει εγκατάσταση και θα κάνετε δεξί κλικ για επικόλυση. Για όσους τώρα δεν σας έχει βγάλει αυτό το εικονίδιο με αυτό το σήμα του παιχνιδιού, μπορείτε να κάνετε να πάρετε αυτό εδώ πέρα που είναι τα αρχικά του Assassin's Creed Unity, να κάνετε δεξί κλικ αποστολή προς επιφάνεια εργασίας και να το τρέξετε από εκεί. Αυτά είχα να σας πω.
ακολουθεί βίντεο με το Test Driver Limited 2, με το Sabna Utica, αν θα είμαι καλά, αν το λέω και σωστά. Και μετά έρχεται το λίγο πιο μετά, τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα δούμε, το Black Ops 3, αν θυμάμαι καλά. Είναι το Black Ops 3, το For Honor. Έχω δηλαδή αυτό εδώ πέρα το Subnautica που ζητήθηκε, θα το δείξω πρώτο γιατί είναι πολύ πιο μικρό από σε σχέση με τα άλλα. Οπότε για να βγάζω καινούργια βίντεο θα προηγηθεί αυτό εδώ πέρα. Επίσης μπορεί να προηγηθεί και το Unreal Tournament, αλλά μπορεί και όχι. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για το Assassin's Creed Unity. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.